που ζητούσαν να πλήξουν το έργο στην σημερινή αποστολική περικοπή. Αγαπητοί μου, ο Απόστολος Παύλος εις την Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του τονίζει ότι αν οι Κορίνθοι έδειχναν συμπάθεια σε κακούς εργάτες του Ευαγγελίου που ζητούσαν να πλήξουν το έργο του Αποστόλου Παύλου και των συνεργατών του, ή ακόμα οι ίδιοι οι Κορίνθιοι εσημείωναν στην πόλη τους και στην εκκλησία τους αταξίες, όμως ο Απόστολος Παύλος σαν Απόστολός τους και οι συνεργάτε του στάθηκαν άψογοι απέναντί τους. Γι' αυτό τους γράφει «Μηδεμίαν εν μηδενή διδόντες προσκοπήν ή να μη μομηθεί η διακονία». Εμείς, λέγει, εγώ και συνεργάτε μου, καμία σε τίποτε δεν δώσαμε αφορμή προσκόμματος και κατηγορίας για να μην κατηγορηθεί η διακονία του κηρύγματος. Θα λέγαμε πω της ευλαβίας του Μεγάλου Αποστόλου, πόσο βαθιά συνέστηση είχε του κηρύγματος του Θεού, του Ευαγγελίου, πόση μεγάλη συνέστηση είχε της Εκκλησίας του Χριστού. Έτρεμε μήπως κάπου κάτι δώσει μίαν αφορμή προσκοπής, δηλαδή προσκόμματος, δηλαδή σκανδάλου. Αντίθετα μάλιστα, όχι μόνο δεν έδωσε ποτέ αφορμήν προσκόμματος, αλλά όπως στη συνέχεια γράφει «εν παντή συνιστώνται σε αυτούς ως Θεού διάκονοι, εν υπομονή πολύ, εν θλίψεσιν, εν ανάγκες, εν στενοχωρίες, εν πληγές, εν φυλακές, εν ακαταστασίες, εν κόπης, εν αγρυπνίες, εν νηστείες». Και έχει ακόμη ένα μακρύ κατάλογο. Δηλαδή, με κάθε τρόπο συνιστούμε και αποδεικνύουμε τον εαυτόν μας ότι είμεθα άψογοι. Και αυτό φαίνεται με ό,τι υφιστάμεθα, δηλαδή με υπομονή πολύ, με θλίψεις, με ανάγκες, με στενοχώριες, με πληγές, με φυλακές κλπ. Έτσι όντως ο Μέγας Απόστολος Παύλος μας έδωσε επάνω στα πράγματα ένα μάθημα θαυμαστό, αγαπητοί, αποφυγής σκανδάλων και κατηγοριών και προσκόμματος, κυρίως από μια επιπολαιότητα και από μια απροσεξία στη συμπεριφορά μας. Λέγει «μηδεμίαν, μηδενή διδόντες προσκοπήν». Σε καμία, σε τίποτε δεν δώσαμε προσκοπήν. Τι είναι η προσκοπή? Από το προσκόπτο. Το λέμε πιο πολύ στη γλώσσα μας πρόσκομα, δηλαδή το σκάνδαλο, το παλούκι εκείνο που όταν περάσεις από πάνω δεν το βλέπεις και σκοντάφτεις και πέφτεις επάνω σε αυτό το σκάνδαλο, σε αυτό το παλούκι. Κατά λέξη αυτό θα πει σκάνδαλο. Δηλαδή να δοθεί μία περίπτωση, μια ευκαιρία να μην προσέξει κανείς τη συμπεριφορά του, στις κινήσεις του κτλ. Και να δοθεί η αφορμή μέμψεως ή καταγνώσεως, δηλαδή κατηγορίας. Να πούν, να κοίταξε αυτός τι κάνει.
Είναι η κατηγορία μάλιστα προπαντός εις βάρος του κηρύγματος. Να υπεί κανείς αυτός κηρύττει και είναι απρόσεκτος εις τη ζωή του, εις βάρος της Εκκλησίας, εις βάρος της σωτηρίας, εις βάρος του Χριστού. Βέβαια, ο Απόστολος κινείται πάντοτε μέσα εις των χώρων της Εκκλησίας και της πίστεως, αλλά πρέπει να σας πω ότι το πρόσκομα, είπαμε από το προσκόπτος, κοντά αυτό, έχει έναν ευρύτερον χαρακτήρα και μπορούμε να δούμε μερικές περιπτώσεις, όπως ήδη με τη βοήθεια του Θεού κάτι θα πούμε. Και πρώτα-πρώτα εις των χώρων της πίστεως. Είναι γνωστό ότι οι χριστιανοί είναι απρόσεκτοι στη ζωή τους. Είναι κάποτε πολύ απρόσεκτοι στη ζωή τους και στην πολιτεία τους, έτσι ώστε να δίνουν ένα κακό παράδειγμα εις τους έξω του χριστιανισμού. Γι' αυτό ο ίδιος ο Θεός λέγει δια του Ισαΐου: «Δι ημάς δια παντός το όνομά μου βλασφημείτε εν της έθνεσιν». Εξαιτίας σας πάντοτε το όνομά μου δυσφημίζεται, αυτό θα πει βλασφημό, βλάς και φήμη, δηλαδή δίδω φήμη κακήν. Εξαιτίας σας λέγει πάντοτε το όνομά μου δυσφημίζεται εις τους έξω του λαού μου, δηλαδή εις τους ειδωλολάτρας, αυτοί ήσαν τα έθνη. Το ίδιο επαναλαμβάνει και η Καινή Διαθήκη όταν χρησιμοποιεί αυτό το χωρίο ο Απόστολος Παύλος εις την προς Ρωμαίους επιστολή του. Αν ακόμη θα λέγαμε, αγαπητοί, τα έθνη, δηλαδή οι ειδωλολάτρε, δεν έφτασαν να γνωρίσουν ακόμη 2000 χρόνια, δεν έφτασαν να γνωρίσουν το Χριστό ή να μη θέλουν να γνωρίσουν το Χριστό, διότι έχει φτάσει μέχρι εκεί το κήρυγμα, έχει μεταφραστεί κάπου σε 1600-1700 γλώσσες και διαλέκτους το κήρυγμα, το Ευαγγέλιο δηλαδή, σε όλες δηλαδή τις γλώσσες και φυλές της γης και διαλέκτους εν τούτης. Να μένουν αυτοί, γιατί? Γιατί υπάρχει σε αυτούς το φαινόμενο της προσκοπής, του προσκόματος. Του προσκόματος των χριστιανών. Διότι όταν βλέπουν ότι ευαγγελίζονται μεν το Ευαγγέλιο, αλλά οι φορείς του Ευαγγελίου είναι καιροσκόποι, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι μάλλον στα ενδότερα της καρδιάς των θα ήθελαν να δημιουργήσουν κατάκτηση εδαφών και ανθρώπων, όπως έκανε η Ευρώπη εις των χώρων και της Αφρικής και της Ασίας. Θυμηθείτε, Ινδίες, μέρη της Κίνας και όπου αλλού, θυμηθείτε αυτό. Πήγαιναν οι Ιεραπόστολοι, αλλά ο σκοπός τους ήτανε κατακτητικός. Αυτό είναι το φοβερό. Οπότε δυστυχώς οι λαοί, τα έθνη δεν προσήγγισαν τον Χριστό, ακριβώς γιατί οι χριστιανοί ως φορείς του κηρύγματος έδιδαν πάντοτε το πρόσκομα, το σκόνταμα. Αλλά έχουμε και το φαινόμενο, έχουμε θα λέγαμε το φαινόμενο της προσκοπής ή του προσκόματος και ενδοχριστιανικά. Δηλαδή μέσα εις ημάς αυτούς, μέσα εις την Εκκλησία, υπάρχουν ασθενείς συνειδήσεις που όταν δουν κάτι, ενώ μπορεί αυτό να είναι σωστό, να είναι καλό, να σκανδαλίζονται και έτσι να πέφτουν. Όπως στην αρχαία Εκκλησία ήταν το θέμα των ειδωλοθήτων. Πολλοί εκ των ειδωλολατρών, αλλά όχι ο λιγότερο και εκ μέρους των Εβραίων, των χριστιανών εξ Ιουδαίων, που δεν μπορούσαν να φάγουν κρέας που ήταν θυσιασμένο στα είδωλα. Ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι δεν υπάρχουν θεοί και συνεπώς μην εξετάζεις, φάγε ό,τι βρεις, γιατί παν κτίσμα Θεού καλών
και ουδέν απόβλητον μετευχαριστίας λαμβανόμενον. Εν τούτης, όταν βλέπει ότι υπάρχουν ασθενείς συνειδήσεις και ότι μπορεί να σκανδαλίζονται οι άνθρωποι αυτοί, λέγει εις την προς Ρωμαίους επιστολή του: «Μη βλασφημίστο ουν ημών το αγαθόν». Δηλαδή, αυτό που εσύ μετέρχεσαι ως αγαθόν και είναι αγαθόν, γιατί έτσι είναι, μη φτάνει το αγαθό σου, το καλό σου, να φτάνει να βλασφημείτε, να γίνεται σκόνταμα, να γίνεται πρόσκομα από εκείνους οι οποίοι έχουν ασθενή συνείδηση. Ακόμη γράφει στον Τιμόθεο: «Όσοι συνυποζυγών δούλοι, τους ιδίους δεσπότας, πάσης τιμής αξίους ηγίσθωσαν, ή να μη το όνομα του Θεού και η διδασκαλία βλασφημείτε. Είσαι δούλος, έγινες χριστιανός, πρόσεχε τη συμπεριφορά σου έναντι του αφεντικού σου, που είναι ακόμη δωλολάτρης, ώστε η συμπεριφορά σου ως χριστιανός μη σταθεί αιτία ώστε να σκοντάβει ο άλλος και να μην γίνεται χριστιανός, και με τον τρόπο αυτόν βλασφημείται το όνομα του Θεού, βλασφημείται ακόμα και η διδασκαλία του Ευαγγελίου». Και ακόμη λέγει ο Απόστολος Πέτρος: «Και πολλοί εξακολουθήσουσιν αυτόν», εννοείται των ψευδοπροφητών, «τες ασελγίες εν ενία πνευματική, διούς ο Υιός», συγγνώμη, «διούς η οδός της αληθείας βλασφημιστήσετε». Μπαίνουν οι αιρετικοί, μπαίνουν οι ψευδοπροφήτε, υπάρχει μία στην Εκκλησία μία καταστασία και τελικά κατηγορείται η Εκκλησία, κατηγορείται η προφητεία και ούτω καθεξής. Το φαινόμενο ιδιαίτερος συμβαίνει εις τους ποιμένας και διδασκάλους της Εκκλησίας, του Κηρύγματος κλπ. Αλλά και στους πιστούς που επιθυμούν να ζήσουν μία καλύτερη πνευματική ζωή, εν τούτης δεν είναι προσεκτικοί. Γι' αυτό και υπάρχει εκείνος ο χαρακτηρισμός, ο οποίος κατά το ίμιση είναι αληθής και κατά το ίμιση είναι άδικος, όταν λέγουν «κάνεις και μεγάλους σταυρούς». Έτσι λέγουν. «Μας κάνεις και τον χριστιανό». Λέγω, είναι άδικη η περίπτωση κατά το ίμιση, διότι απλούστατα και εσύ αγαπητέ μου που λες ότι κάνω το μεγάλο σταυρό, κάνεις και εσύ σταυρό. Ή μεγάλος είναι ο σταυρός, είναι μικρός, είτε μικρός είναι σταυρός. Ύστερα εγώ βαπτίστηκα, αλλά και εσύ βαπτίστηκες. Γιατί λοιπόν με λιδωρείς, με βρίζεις και μου λέγεις ότι κάνω και, και τους μεγάλους σταυρούς? Αλλά έχει και μία δόση αληθείας, γιατί πολλές φορές όταν θέλουμε πράγματι να σταθούμε ανώτεροι πνευματικοί άνθρωποι, δεν προσέχουμε. Και υπάρχει αυτό το σκόνταμα, είτε μικρό είναι είτε μεγάλο, και αυτό γίνεται εμπόδιο για τη σωτηρία των ψυχών. Ακόμη ο Απόστολος Παύλος φτάνει, όπως γράφει, να παραιτηθεί από τα δικαιώματά του και τα θυσιάζει και τα δικαιώματά του ακόμη, αν υποτεθεί ότι για κάποιο λόγο θα μπορούσαν κάποιοι να σκανδαλιστούν. Γράφει στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους: «Αλλού και χρυσάμεθα τη εξουσία ταύτη, αλλά πάντα στέγομεν», δεν κάναμε χρήση της εξουσίας μας ή των εξουσιών μας, «αλλά υποφέρομαι ή να μη εγκοπίντινα δόμεν το Ευαγγελίο του Χριστού». Εγκοπή είναι πάλι το ίδιο, μια μικρή κατηγορία, για να μην δώσουμε ούτε ακόμη μια κάποια μικρή κατηγορία εις βάρος του Ευαγγελίου. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Όταν ο Άγιος Φλωρίνης, ο επίσκοπος Αυγουστίνος, έκανε τα συσίτια κάποτε εκεί στην Κοζάνη επικατοχής, βέβαια πήγαιναν, αγόραζαν ό,τι έβρισκαν για να κάνουν, να δώσουν συσίτια. Αγόρασε κάποτε κάπου μια οκά, δεν ξέρω, ταχύν ήταν, χαλβάς ήταν, κάτι τέτοιο. Αγόρασε μια οκά εκεί που πήραν και εκείνα και τα συσίτια.
Και για να μην το κρατάει, να μην το σηκώνει, το έβαλε μέσα στο καροτσάκι. Το καρότσι εκείνο στην κατοχή με καρότσια γυρίζαμε και εξυπηρετούμεθα. Το έβαλε μαζί με τα άλλα πράγματα του συσιτίου, έβαλε και το δικό του πακέτο. Όταν έφτασαν στο χώρο του συσιτίου και ήταν κι άλλοι πολλοί άνθρωποι, σκέφτηκε τώρα πώς θα πάρω εγώ το πακέτο. Θα πούν ότι κλέβω από το συσίτιο. Αγαπητοί μου, το εθυσίασε. Το άφησε εκεί, δόθηκε στο συσίτιο για να μην δώσει εγκοπίν. Να μην πουν, να πήρε χαλβά, ας το πούμε χαλβάς ήταν, δεν θυμούμε, πήρε χαλβά από το συσίτιο. Είδατε, δηλαδή με αυτή τη μικρή εικόνα καταλάβατε τι είναι αυτές οι αφορμές που μπορούμε να δώσουμε για να γίνουν κατηγορίες. Και να κατηγορηθεί ο κληρικός, η εκκλησία, ο Θεός, η σωτηρία, όλα αυτά να κατηγορηθούν. Αλλά το πρόσκομα, πρέπει να σας πω, μπορεί να σταθεί ακόμα και σε αυτή τη μελέτη της Αγίας Γραφής. Εδώ προσέξτε λιγάκι. Πολλές φορές βρίσκει ένας αναγνώστης, μελετητής της Αγίας Γραφής, αντιφάσεις. Αλλά είναι φαινομενικές αυτές οι αντιφάσεις μέσα στην Αγία Γραφή, ή ακόμα φαινομενικές ατέλειες να υπάρχουν εκεί. Τότε σκανδαλίζονται πολύ και προσκόπτουν, ιδίως όταν μελετούν την Παλαιά Διαθήκη. Μπα, και τι είναι αυτό, και ο Θεός το επιτρέπει αυτό, και ο Θεός επεμβαίνει έτσι, και τι είναι τούτο, και τι είναι εκείνο. Γράφει ο Οργένης: «Εάν δε ποτέ αναγινώσκον την γραφήν προσκόψεις νοήματι», αν λέει μελετώντας τη γραφή προσκόψεις, σκοντάψεις σε ένα νόημα που δεν σου αρέσει, όντι καλό λίθο προσκόμματος, που είναι όντως πραγματικά λίθος καλός, αλλά στέκεται πρόσκομα, θα το δούμε λίγο πιο κάτω αυτό, γιατί και ο Χριστός λέγεται λίθος προσκόμματος, αιτιός αυτόν, να δώσεις την αιτία στον εαυτόν σου. Προσέξτε αυτό το σημείο, να δώσεις την αιτία στον εαυτό σου. Τι δείχνει εδώ, έλλειψη γνώσεως ή καθαρότητος καρδίας ή πίστεως και αγάπης προς το Θεό, που νομίζεις ότι υπάρχουν αυτά τα προσκόμματα, νομίζεις, ενώ είναι μέσα σου αυτά, μέσα στην Αγία Γραφή. Ακόμη προσκόπτουν πολλοί και σε αυτή την πρόνοια του Θεού. Λένε, μα ο Θεός γιατί φροντίζει για αυτόν και δεν φροντίζει εκείνον. Θα απαντούσαμε και εδώ, αιτιός αυτόν. Την αιτία να την αποδώσεις στον εαυτόν σου. Άλλοι ακόμη προσκόπτουν και εις αυτήν την δομή της δημιουργίας. Βλέπουν μερικά πράγματα, ιδίως στο γενετήσιο χώρο. Μπα, λένε, ο Θεός έκανε αυτά τα πράγματα. Και σκανδαλίζονται. Θεωρούν πολλά πράγματα πονηρά μέσα στη δημιουργία. Θα απαντούσαμε και εδώ. Αιτιός αυτόν. Η αιτία είσαι εσύ. Είσαι πονηρός. Και βλέπεις με πονηρό μάτι εκείνα τα οποία ο Θεός ως αγαθός δημιούργησε. Κάπου λέει σε μια παραβολή ο Κύριος, αν το δικό σου το μάτι είναι πονηρό και βλέπεις πονηρά, είναι στην παραβολή των μισθωμένων εκεί Γεωργών, εγώ είμαι αγαθός. Αυτό λέγει ο Θεός. Ακόμη σκοντάφτουν και σε αυτό το πρόσωπο, αγαπητοί μου, του Ιησού Χριστού. Αλλά το σκάνδαλο ή το πρόσκομα ουσιαστικά είναι μέσα μας. Γράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. «Εις Χριστός, ο Χριστός είναι ένας, αλισπτώσιν κείται και ανάστασιν». Γι' αυτό σας είπανε πέτρα σκανδάλου λέγεται, αλλά δεν είναι. Αλλά κείται, βρίσκεται, εις πτώσιν και ανάστασιν. Και για κάποιους που πέφτουν, κάποιους που σηκώνονται. Πτώσιν μεν της απίστης, ανάστασιν δε της πιστεύουσι. Για πτώση είναι ο Χριστός, για εκείνους που δεν πιστεύουν, ανάστασης, σήκωμα, ανόρθωσης είναι για εκείνους που πιστεύουν. Και της μεν εστί πέτρα προσκόμματος, και δια τους πρώτους είναι πέτρα σκοντάματος. Της δε λίθος ακρογωνιαίος. Για τους πιστούς όμως δεν είναι πέτρα σκοντάματος, αλλά λιθάρι ακρογωνιαίο. Και λέγει και ο Άγιος Πρόκλος, ο αυτός δε Κύριος, της μεν αγίασμα, της δε πρόσκομα γίνεται. Αυτός ο Κύριος
δια τους μεν γίνεται αγιασμός, δια τους δε γίνεται σκόνταμα, πρόσκομα. Θα επαναλάβουμε, το πρόσκομα βρίσκεται μέσα μας. Αλλά αγαπητοί μου, και ο Θεός γίνεται πρόσκομα. Τώρα πού, πώς, όταν εμποδίζει κάποια πράγματα. Και λέγουν οι άνθρωποι, γιατί να εμποδιστώ να γίνει αυτό. Αλλά όταν ο Θεός εμποδίζει, το κάνει πάντοτε με αγαθό σκοπό. Θυμηθείτε την όνον του Βαλαάμ, όταν το γαϊδουράκι του μάγου εκείνου του Βαλαάμ έρχεται για να καταραστεί τους Εβραίους στην έρημο, δεν ήθελε να προχωρήσει. Το εμπόδιζε ο Θεός το γαϊδουράκι αυτό, την όνον, να μην προχωρήσει. Θυμηθείτε ακόμη όταν οι Αιγύπτιοι με τα άρματά τους μπήκαν μέσα στον χώρο της Ερυθράς Θαλάσσης, εκεί λέει μπερδεύτηκαν οι ρόδες και ήρθε το νερό και τους έπνιξε. Ποιος μπέρδεψε τις ρόδες? Τις εμπέρδεψε ο Θεός για να μην περάσουν και να σώσει το λαό του. Ακόμη και σε σχέδια ιεραποστολικά που καταστρώνουν οι άνθρωποι, να μην το θέλει ο Θεός. Επί παραδείγματι, θέλει ο Απόστολος Παύλος με τους συνεργάτες του να πάνε προς την Άγκυρα, στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας. Δεν τους αφήνει ο Θεός. Ακούστε, γρήγορα σας το διαβάζω χωρίς ερμηνεία. Διελθόντες δε την Φρυγίαν και την Γαλατικήν χώραν, κολληθέντες, εμποδιστέντες υπό του Αγίου Πνεύματος, λαλήσε των λόγων εν τη Ασία, ελθόντες κατά την Μυσίαν, επίραζον κατά την Βυθινίαν πορεύεστε. Η Βυθινία εκεί που είναι σήμερα η Άγκυρα. Και ουκίασεν αυτούς το πνεύμα. Δεν τους άφησε το Άγιον Πνεύμα. Εδώ, εμπόδιο, δεν θα πάτε. Και τότε εμφανίζεται εκείνο το όραμα με τον Μακεδόνα που τους λέγει, ελάτε προς τη Μακεδονία. Εμποδίζει από εδώ ο Θεός, οδηγεί από εκεί. Αλλά αυτό το φαινόμενο είναι συχνότατο στη ζωή των πιστών. Αρκεί ο πιστός να το βλέπει και αρκεί να έχει την προϋπόθεση γνώσεως ότι ο Θεός πάντα ενεργεί το αγαθόν. Με εμπόδισε ο Θεός, ναι, για το καλό σου ήτανε, γιατί ο Θεός το ήθελε. Πρέπει όμως να πούμε ότι εμποδίζει και ο διάβολος κατά θείαν παραχώρηση. Γράφει ο Απόστολος Παύλος στους Γαλάτας, τι σημάσαι έκοψε τη αληθεία μη πείθεστε, ποιος μπήκε μπροστά και στάθηκε εμπόδιο για να μη πείθεστε εις την αλήθεια, ή ακόμα γράφει στους Θεσσαλονικείς, διό ή θελήσαμε να ελθύν προς εμάς, θέλαμε να έρθουμε σε εσάς, εγώ μεν Παύλος και άπαξ και δεις και ενέκοψεν ημάς ο σατανάς. Και μια και δυο φορές θέλησαν να έρθουμε, μας εμπόδισε ο σατανάς. Μόνο που εμείς δεν έχουμε τον τρόπο να δούμε αν μας εμποδίζει αγαπητοί μου ο Θεός ή μας εμποδίζει ο σατανάς. Πάντως ο διάβολος μύρια εμπόδια βάζει προκειμένου να σωθεί μια ψυχή, ακόμη να γίνει η ακρόαση του Θείου του Λόγου, ή ακόμη να κοινωνήσουμε, να μετέχουμε στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Πολλοί Άγιοι εμποδίστηκαν να μπουν σε μια πόλη, να κηρύξουν μετάνοια, ακόμα και διώχθησαν, ακόμη και κακοποιήθησαν από τον διάβολο. Ο Απόστολος Παύλος, θυμηθείτε πόσο εκακοποιήθη εις τους Φιλίππους, παρότι το Πνεύμα του Άγιον οδήγησε τον Παύλον να πάει στην Μακεδονία να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Δηλαδή ζούμε σε σχέση με αυτά που σας λέω τα τελευταία μέσα σε ένα χώρο μυστηρίου. Το πρόσκομα ακόμα έχει γίνει καθεστώς, αγαπητοί μου, στην καθημερινή ζωή των πιστών, στις σχέσεις τους. Το βλέπουμε στις συναναστροφές, αφού οι άνθρωποι δεν έχουν διάκριση και φτάνουν σε τόσες παρεξηγήσεις. Το βλέπουμε ανάμεσα σε συγγενείς, σε γείτονες, σε πατριώτες, σε συμπόσια, σε επισκέψεις. Δημιουργούνται πάντοτε προσκόμματα, ακόμη στα λεωφορεία, στο δρόμο, στα καταστήματα. Κάπου θα σκοντάψουμε, κάτι θα πούμε, θα δώσουμε μια κακή εικόνα και μια αφορμή κατηγορίας. Παντού βλέπετε το κακό παράδειγμα, το προβάλλουμε και δεν σκεφτόμαστε ότι μπορούμε να ζημιώσουμε τους άλλους. Δανειζόμαστε, ας πούμε, και δεν επιστρέφουμε τα δανειστέντα από χρήματα μέχρι ένα αυγό, μέχρι ένα κρομίδι. Κύρα γειτόνισσα μου, δίνει σε παρακαλώ ένα κρομίδι. Δεν το γυρίζεις πίσω, η άλλη σκανδαλίστηκε. Όταν τις ξαναζητήσεις, σου δίνει. Τρίτη φορά σου λέει δεν έχω. Γιατί δεν το επιστρέφεις?
γιατί δεν προσέχουμε τη συμπεριφορά μας να μην δίδονται ευκαιρίες κατηγορίας. Αγαπητοί μου, και με τον ντύσιμό μας σκανδαλίζουμε και λένε κοίταξε πως δίνεται αυτό σε αυτή. Αγαπητοί, και όμως ο Απόστολος Παύλος προτιμούσε να ζει στην κάθε κακοπάθεια αρκεί να μην εγίνε το πρόσκομα και ζημιωθεί το Ευαγγέλιο και η Εκκλησία. Βέβαια, είναι και κάποιοι που μας λένε ότι τους σκανδαλίζομαι όταν αρνούμεθα να χαλάσουμε τη νηστεία μας σε ένα δημόσιο χώρο, σε ένα μνημόσυνο κτλ. Μας σκανδαλίζει, λέει, που νηστεύεις. Βέβαια, λένε ακόμη τους σκανδαλίζομαι με την αγνή μας τη ζωή ή ακόμη με τη βαθιά μας τη θρησκευτικότητα. Μας λένε, τι θέλεις να παραστήσεις? Σε τέτοιες περιπτώσεις ο Απόστολος Παύλος ολότελα αδιαφορούσε. Δεν τον ένοιαζε, γιατί το σκάνδαλο ήταν μέσα τους. Αν θέλετε, γι' αυτό ανάμεσα στα ονόματα του Χριστού υπάρχει και το όνομα για τον Χριστό, Πέτρα Σκανδάλου, και ο Κύριος αδιαφορεί. Αλλά όπως είπαμε, το σκάνδαλο, το σκόνταμα βρίσκεται πάντοτε μέσα σε εκείνους που θέλουν να σκανδαλίζονται. Γενικά όμως πάντοτε θα πρέπει, αγαπητοί μου, να προσέχουμε σε κάθε μας κίνηση, σε κάθε μας ενέργεια, να μην γινόμεθα πρόσκομα εις τους αδελφούς, ούτε στο Ευαγγέλιο να γινόμαστε πρόσκομα. Πρέπει πάντοτε να ενθυμούμεθα τους λόγους του Αποστόλου Παύλου, αυτούς τους περίφημους και σπουδαιοτάτους λόγους: μηδεμίαν εν μηδενή διδόντες προσκοπήν, ή να μη μομηθεί η διακονία.